Βρισκόμαστε στο γραφείο, στο στρατηγείο της Ζωής Κωνσταντοπούλου, η οποία είναι ένα πρόσωπο έκπληξη τα τελευταία 2,5 χρόνια, πιο μεγάλη έκπληξη τα τελευταία 2,5 χρόνια. Είναι υποψήφια με το ΣΥΡΙΖΑ στην Αλφα Αθήνας. Ένα πρόσωπο προβεβλημένο, αλλά πολλές φορές και από την αρνητική πλευρά προβεβλημένο από τα συστημικά μέσα και θύμα πολλές φορές μιας κατάστασης και μιας κάστας ανθρώπων που έχουν συνηθίσει πραγματικά στην αρνητική δημοσιότητα και στη λάσπη στον ανεμιστήρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας υποδέχεσαι στο γραφείο σου, Ζωή. Ευχαριστώ. Σου μιλάω στον ειδικό γιατί πραγματικά με εμπνέει γι' αυτό. Και πολύ κόσμο τον εμπνέει, είσαι η Ζωή, είσαι από τους λίγους πολιτικούς που αναφέρονται με το μικρό τους όνομα. Θέλω να μου πεις πώς νιώθεις με αυτή την αντιμετώπιση των μέσων και πραγματικά αν αισθάνεσαι ότι αυτή η συμπεριφορά κυρίως και των δημοσιογράφων αλλά και των συναδέρφων σου μέσα και στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας και στη Βουλή είναι παρακολούθημα αυτής της σύμφυσης που υπάρχει τόσα χρόνια στη διαπλοκή και στη διαφθορά στα μίντια και πώς θα αντιμετωπίσεις αυτό σε σχέση και με τους υπολείπους. Αισθάνομαι ότι στο πρόσωπό μου πολλές φορές εκτονώνεται μία καθεστωτική αντίληψη ιδιοκτησιακής λογικής σε σχέση με τους θεσμούς, με το κράτος, με τη δημοκρατία. Κάποιοι νομίζουν ότι τους ανήκει το κοινοβούλιο, τους ανήκουν οι διαδικασίες δικαιωματικά και νομίζουν επίσης ότι έχουν την εξουσία και την ελευθερία να φημώνουν οποιονδήποτε αντιστέκεται και οποιονδήποτε αντιλέγει. Θα σας έλεγα ότι σε προσωπικό επίπεδο αυτού του είδους οι επιθέσεις όχι απλώς δεν με αποθαρρύνουν αλλά με πεισμώνουν, γιατί έχω την αίσθηση ότι με αυτήν την στρατηγική και με αυτή την τακτική αυτό που επιδιώκουν είναι η παρέτηση και η υποταγή. Και είναι να περάσουν επίσης ένα μήνυμα επικράτησης. Νομίζω ότι το να βλέπει ο απλός πολίτης, ο κάθε άνθρωπος, ότι δεν επικρατούν αυτού του είδους οι ετσιθελικές πρακτικές, αυτός ο τσαμπουκάς, είτε εντός είτε εκτός Βουλής, είναι ένα μήνυμα για να μην επικρατήσουν και δεν θα επικρατήσουν και συνολικά στην κοινωνία, για να αντιλαμβάνεται ο καθένας και η καθεμιά ότι είναι στο χέρι μας να βγούμε αλόβητοι μέσα από αυτό το πραγματικά εξουθενωτικό πλαίσιο και πεδίο της ισοπαίδωσης και της δοκιμασίας των ορίων. Νιώσατε κάποιες στιγμές ότι υπάρχει έτσι και μία ρατσιστική αντιμετώπιση στο πρόσωπό σας? Μιλάω ως γυναίκα, δηλαδή ένας επιπρόσθετος λόγος ήταν δεν μπορούσαν να ανεχθούν το λόγο που διατυπώνεται γιατί διατυπώνεται από μία γυναίκα. Οι αντιπαραθέσεις ήταν συνήθως με άντρες από την Δημοκρατία. Θα σας έλεγα ότι και ο σεξισμός και ο γενεακός, η γενεακή διάκριση, διότι και προκατάληψη υπάρχει εντονότατος. Είναι σαφές ότι το μήνυμα είναι ότι αν είσαι γυναίκα και αν είσαι νέος, δεν έχεις τα ίδια δικαιώματα. Πολλές φορές ακούμε κάποιους από αυτούς που ευθύνονται για την καταστροφή και τη χρεοκοπία να επικαλούνται πόσα χρόνια έχουν στο κοινοβούλιο, λες και είναι γαλόνια τα κοινοβουλευτικά χρόνια, και να διεκδικούν υποταγή και ιεραρχική υπαγωγή των υπολείπων στην εξουσία τους, την οποία αντλούν και από το φίλο αλλά και από την και από την ηλικία. Και βέβαια είναι και τρομακτικές οι διατυπώσεις που ακούει κανείς να εκτοξεύονται όταν επικαλείται ακριβώς το δικαίωμα των νεότερων γενεών να πάρουν τα πράγματα στα χέρια τους. Είναι και η καμπάνια λίγο πολύ των κομμάτων της πάλε ποτέ δικοματικής καθεστωτικής εξουσίας. Η πολεμική από τα συστημικά μία προς το πρόσωπό σας ήταν εμφανής. Μεταφέρανε τις λεκτικές και άλλες αντιπαραθέσεις στη Βουλή και αλλού. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει δεσμευτεί για μια σειρά
παρεμβάσεων στον χώρο των μέσων μαζικής ενημέρωσης έχουν να γίνουν παρεμβάσεις εδώ και 30 χρόνια. Τι θα αλλάξει και σε ποια κατεύθυνση? Εμείς έχουμε δεσμευθεί και αυτό είναι αδιαπραγμάτευτο κομμάτι του προγράμματός μας, ότι θα βάλουμε ένα τέλος στο καθεστώς ανομίας, ασυδοσίας και διαπλοκής που επικρατεί στο πεδίο των μέσων ενημέρωσης και ιδίως των ραδιοτηλεοπτικών, όχι μόνο. Θα φορολογήσουμε όπως επιβάλλεται τις επιχειρήσεις αυτές οι οποίες απολαμβάνουν ένα προκλητικό καθεστώς φοροασυλίας και διευκολύνσεων. Είναι πραγματικά προκλητικές οι τροπολογίες με τις οποίες αναβάλλεται ξανά και ξανά ο προβλεπόμενος φόρος για το διαφημιστικό έσοδο για τις τηλεοπτικές επιχειρήσεις. Έχουμε επίσης δεσμευθεί ότι θα προκηρύξουμε εξ αρχής με κανόνες και με διαφάνεια την χορήγηση των τηλεοπτικών αδειών, διότι είναι ανίκουστο και πρωτόγνωρο σε ένα ευρωπαϊκό κράτος να λειτουργούν επί 25 χρόνια ραδιοτηλεοπτικές επιχειρήσεις χωρίς ποτέ να έχει προκηρυχθεί διαγωνισμός, διαδικασία χορήγησης αδειών και χωρίς ποτέ όλα αυτά τα χρόνια που επωφελούνται από ένα δημόσιο αγαθό που είναι οι ραδιοτηλεοπτικές συχνότητες, χωρίς ποτέ να έχουν καταβάλει αντίτιμο. Έχετε κάποια συγκεκριμένη στάση, θέση, αν και μπορεί να μην εμπίπτει στο αντικείμενο της αρμοδιότητάς σας, σε σχέση με τον ψηφιακό πάροχο, την Digia, που ήταν και ο μοναδικός ανάδοχος, τέλος πάντων, στον σχετικό διαγωνισμό και πήρε το δικαίωμα της ψηφιακής μετάβασης και ψηφιακής ολοκλήρωσης. Τι θα κάνετε σε αυτή την περίπτωση? Είμαστε εκείνοι που τον φωτογραφικό διαγωνισμό εκχώρησης του ψηφιακού φάσματος σε πανελλαδικό και περιφερειακό επίπεδο στην Digia τον καταγγείλαμε πάρα πολύ εγκαίρως. Ήδη στα μέσα Ιουνίου του 2013, λίγες μέρες μετά το κλείσιμο της ΕΡΤ, τρεις βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, ο Δημήτρης Παπαδημούλης, ο Νίκος Βούτσης και εγώ, καταθέσαμε ερώτηση καταγγέλλοντας και επισημένοντας αφενός μεν ότι το μαύρο στην ΕΡΤ εξυπηρετεί την Digia, γιατί η ΕΡΤ ήταν μέρος της δημόσιας διαβούλευσης η οποία έτρεχε εκείνη την περίοδο και έλεγε στις 19 Ιουνίου, 8 μέρες μετά το μαύρο. Αφετέρου καταγγείλαμε ότι ήταν τόσο φωτογραφικός ο τρόπος που δρομολογούνταν οι διαγωνιστικές διαδικασίες, ώστε ήταν βέβαιο και το γράψαμε. Το γράψαμε τον Ιούνιο του 2013, ότι στην Digia είναι δεδομένο ότι θα παραχωρηθεί. Και μην ξεχνάμε ότι η Digia δεν είναι τίποτε άλλο από την σύμπραξη των 6 πανελλήνιας εμβέλειας τηλεοπτικών σταθμών. Οι ίδιοι δηλαδή οι οποίοι θα νοικιάζουν το ψηφιακό φάσμα είναι οι ίδιοι που θα το εκμισθώνουν. Είναι περίπου ένα σύστημα Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει. Αυτό που είναι ακόμη πιο εξοργιστικό βέβαια είναι το τίμημα το οποίο συμφωνήθηκε. 18,3 εκατομμύρια ευρώ για 15 χρόνια, όταν από τις μελέτες που είχε στη διάθεσή του το Υπουργείο Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων, το προσδοκόμενο όφελος αποτιμάται στα 715 εκατομμύρια ευρώ, όταν επίσης το έσοδο από την εκχώρηση του ψηφιακού μερίσματος για τις εταιρείες τηλεπικοινωνιών αγγίζει τα 300 εκατομμύρια και υπερβαίνει, αν δεν κάνω λάθος, δεν είμαι τώρα πρόχειρη, τα 300 εκατομμύρια ευρώ, και όταν μία απλή πράξη αριθμητικής μας δείχνει ότι το τίμημα το οποίο πληρώνει κάθε ένας από αυτούς τους πανελλήνιας εμβέλειες τηλεοπτικού σταθμούς για να νοικιάζει το ψηφιακό φάσμα και να το εκμεταλλεύεται είναι κάτι λιγότερο από 17.000 ευρώ το μήνα, δηλαδή ούτε μίσθωμα για συνοικιακό σούπερ μάρκετ, την ώρα που τα έσοδα από την εκμίσθωση αυτού του φάσματος είναι δυσθεώρητα.
Η επαναφορά του ειδικού φόρου τηλεόρασης, τελευταία ερώτηση για τα μίντια. Η επαναφορά, τυχόν επαναφορά που ισχύει κανονικά, γιατί πραγματικά δεν πρόλαβα να τον ακυρώσουν επίτηδες η συγκυβέρνηση. Λέγεται με αλφαγιώτα ότι θα επιβαρύνει τόσο τα κανάλια, τα τηλεοπτικά κανάλια, καθώς θα αφαιρέσει περίπου 20% από τα διαφημιστικά έσοδα και τις διαφημιστικές και τους διαφημιζόμενους που θα έχουν μικρότερο μερίδιο φωνής. Καταλαβαίνετε ότι θα τα βάλετε με τρεις ολόκληρους κλάδους και θα σας κατηγορήσουν ότι θα είστε υπεύθυνοι, αν προβείτε σε αυτή την επαναφορά του φόρου, για την περαιτέρω μείωση και το ψαλίδισμα του προσωπικού. Είστε σε θέση να το αντέξετε αυτό? Και τηρουμένων των λογιών και σε άλλους κλάδους. Θα σας έλεγα ότι είναι ανέντιμο να επικαλούνται το προσωπικό επιχειρήσεις οι οποίες κάνουν συστηματικά την επιλογή να περιστέλουν εργασιακά δικαιώματα ή να παπαγαλίζουν από του βήματος το οποίο διαθέτουν περιστολές, περικοπές και επιθέσεις στα εργασιακά δικαιώματα. Είναι σαφές ότι στην πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ εντάσσεται η προστασία της κεκτημένης εργασίας, η προστασία των εργασιακών θέσεων και φυσικά ο πολλαπλασιασμός τους. Άρα να μην φοβούνται το ΣΥΡΙΖΑ όσοι ανησυχούν για τις δουλειές τους, είναι αποδεδειγμένο ότι η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, η πολιτική του μνημονίου και της λιτότητας, είναι εκείνη που έχει δυστυχώς αποδεκατήσει την εργασία. Εμείς έχουμε μία αντίθετη πολιτική, που είναι η πολιτική της ενίσχυσης της εργασίας και μάλιστα με επιδότηση θέσεων εργασίας, ειδικά σε επιχειρήσεις οι οποίες βρίσκονται σε συναλλαγή και σε συνεργασία με το δημόσιο. Επικαλούμενος και τις δύο ιδιότητες σας, η μία ως υπεύθυνη του Τμήματος Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΣΥΡΙΖΑ και η άλλη ως επαγγελματίας δικηγόρος. Θέλω ένα σχόλιο για το νέο κώδικα πολιτικής οικονομίας. Είδαμε μία πρωτοφανή, πώς να την πω, εξέγερση ενός κλάδου εναντίον του νέου κώδικα. Ένα σχόλιο γι' αυτό, γενικό. Θα σας πω ότι οι δικηγόροι απέδειξαν μέσα από μία αμεσοδημοκρατική πανελλαδικής εμβέλειας διαδικασία, μέσα από ένα δημοψήφισμα που προκήρυξαν οι δικηγορικοί σύλλογοι σε όλη τη χώρα, οι δικηγόροι έδωσαν το μήνυμα της αντίστασης στο μνημονιακό καθεστώς και στη μνημονιακή πολιτική της παράδοσης στις τράπεζες και στην τραπεζοκρατία. Τι άλλαζε με τον νέο κώδικα? Ο κώδικας αυτός ουσιαστικά έλυνε τα χέρια των τραπεζών, στις οποίες παρέδιδε τις περιουσίες των πολιτών μέσα από μία εξοργιστική απλούστευση των διαδικασιών κατάσχεσης. Αφαιρούσε δικαιώματα από τον αμυνόμενο πολίτη οφειλέτη και καθιστούσε τις τράπεζες παντοδύναμες. Δεν είναι τυχαίο ότι στην νομοπαρασκευαστική επιτροπή αυτού του κώδικα συμμετείχαν νομικοί σύμβουλοι τραπεζών. Οι δικηγόροι όλες της χώρας αντιστάθηκαν, ο ΣΥΡΙΖΑ στάθηκε δίπλα τους, προσωπικά ως υπεύθυνη για τα θέματα δικαιοσύνης, δικαιωμάτων και διαφάνειας εξ αρχής διατύπωσα την ρητή και απερίφραστη αντίθεσή μας και προσωπικά υποσχέθηκα στον κύριο Αθανασίου ότι αυτός ο κώδικας δεν θα περνούσε. Είναι λοιπόν μια πολύ μεγάλη νίκη του δικηγορικού σώματος αλλά και της κοινωνίας συνολικά το γεγονός ότι όντως δεν πέρασε, η κυβέρνηση έπεσε, αναγκάστηκε μάλιστα να μην εισαγάγει τον κώδικα στην Βουλή και είναι μια νίκη και της δικαιοσύνης, γιατί θα ήθελα να θυμίσω ότι συνολικά και οι δικαστικές ενώσεις και ολομέλειες των δικαστηρίων της χώρας είχαν αντιταχθεί σε αυτό το έκτρωμα για έναν επιπλέον λόγο, για τον λόγο ότι ουσιαστικά καταργούσε και την ακροαματική διαδικασία. Προέβλεπε διαδικασίες δικών στα χαρτιά, χωρίς εξέταση στο ακροατήριο, χωρίς προφορικότητα, χωρίς μάρτυρες. Να μία πλήρης οπισθοδρόμηση σε άλλες εποχές. Να κλείσουμε μια πολιτική ερώτηση. Είμαστε 5 μέρες πριν τις
πριν ανοίξω κάλπες. Ακούμε δηλώσεις ότι δεν θα παραδώσουμε τη χώρα στην αριστερά. Βλέπουμε σποτ τα οποία λένε ότι σε 6 μήνες η Ελλάδα θα έχει καταστραφεί. Πού πιστεύετε ότι θα κριθούν τελικά αυτές οι εκλογές? Νομίζω ότι οι εκλογές έχουν ήδη κριθεί και έχουν κριθεί διότι ο λαός μας έχει αποφασίσει να σηκώσει ψηλά το κεφάλι, να μην φοβάται, να μην υποχωρεί, να μην υπαναχωρεί σε αυτές τις τακτικές κατατρομοκράτησης, εκβιασμού και εκφοβισμού, αλλά να εμπιστευτεί όχι μόνο τον ΣΥΡΙΖΑ και την αριστερά, να εμπιστευτεί τις δυνάμεις του, να εμπιστευτεί και την αισιοδοξία και την κοινή λογική και τα διδάγματα της ιστορίας που λένε ότι όταν οι λαοί και οι κοινωνίες αντιστέκονται και παλεύουν, τότε νικούν και αλλάζουν τα πάντα.